Ακόμα εδώ είμαστε. Ακόμα εδώ είμαστε. Είναι αργά το βράδυ. Μπαίνει αργά, είναι βράδυ. Το βράδυ με μένα που λένε. Αλλά με τη Ζήνα Κουτσελίνη. Λοιπόν, Ζήνα μου, ξεκινάμε. Τι καλεφτά. Βρήκα γύρω στα 100 εκατομμύρια. Ναι. Τώρα, χτες. Ναι. Και ξεκινάμε το κανάλι. Ποιος θα έπαιρνα. Είσαι μέσα. Εννοείται. Είσαι. Μαζί σου είμαι. Θα ξανακάναμε πρωινό. Πρωινά ή όχι. Εννοείται, ναι. Πώς θα ήταν το πρωινό. Εγώ θα το έκανα τελείως infotainment. Δηλαδή. Μην την πας στην παρεξηγημένη έννοια. Ναι. Θα το πήγαινα ισότιμα ενημέρωση και ψυχαγωγία. Θα έβαζα παρουσιαστές που είχαν λόγο. Mm. Όχι απαραίτητα να φορούσαν μίνι και τα σχετικά. Mm. Που παλιότερα αυτή ήταν ναι. η εικόνα που λέγαμε πρωινό. Ναι. Και θα το χτίζα χωρίς τραγούδι, μουσικές και τέτοια. Αλλά μια ωραία παρέα. Το βράδυ, εκεί πέρα που πέφτουν τα λεφτά, υποτίθεται που είναι prime time, ας πούμε. 8 με 12, ας πούμε. 8 με 9 ήδη. Πες μου ποιους. Ανθρώπους θα ήθελες να δεις. Λοιπόν, θα ήθελα να δω σε prime time ζώνη Καμπουράκη και Οικονομέα. Πολύ. Σε άλλο στυλ ή στο... Σε άλλο στυλ. Σε άλλο στυλ. Θα ήθελα να δω επειδή το είσαι, Μουτσινά. Επειδή είσαι περβέρα το μάτι, σε βλέπω. Ναι. Είπαμε και το ερωτικό. Ναι. Πώς τους ήθελες, τι να κάνουν οι δύο. Γιατί Καμπουράκης είναι και σεξ icon, έτσι. Εννοείται, αλλά θα μπορούσαν να κάνουν πολύ ωραία πράγματα στην prime time ζώνη. Οκ, πάμε παρακάτω, δεύτερο. Μουτσινάς. Ναι. Μ' αρέσει πάρα συμφωνώ, πολύ πάμε, και θα του το έκανα αυτό που κάνει ο Λάκης Λαζόπουλος. Δηλαδή, αν ήμουν αντένα. Το έχω πει. Α, το έχεις πει, ρε Βολιώτη. Αλλά δεν γίνεται. Εγώ πιστεύω ότι ο Μουτσινάς είναι τεράστιο ρόλο για βράδυ. Πάμε παρακάτω. Το θέλει και ο ίδιος. Πάμε παρακάτω. Ωραία. Λοιπόν, τη Σκορδά θα την έβαζα να μου κάνει σόου. Το έχει το... Θυμάσαι τη ρούλα την παλιά, ας πούμε. Ναι, ναι. Ένα έχει. Τέτοιο πράγμα θα ήταν και φθηνό. Μάλιστα. Άλλο. Θα βάζα την Ηλιάκη. Μ' αρέσει η Μαρία. Mm. Δηλαδή, έχει τη δυνατότητα να σε κάνει. Σε όλο Κλαρίνο ή με κάποιον. Με δεύτερο δίπλα της. Όχι απαραίτητα πρωταγωνιστικό ρόλο. Mm. Ο δίπλα. Mm. Το έχει δηλαδή. Το έχει στο σκέρτσο, στον Νάζι, σε όλα της. Την καινούργια θα την άφηνα σπίτι της δηλαδή. Από αυτή την παρέα. Εκτός και αν ήθελα ένα σεξολόγο στην εκπομπή. Θα ήταν η καινούριο σεξολόγος. Ναι, το έχει. Τη βλέπω και γράφει και ημερολόγιο και αυτά, το έχει. Το έχει. Ωραίο. Μου αρέσει αυτό. Πάμε συνέχισε. Καλό είναι. Ναι, συνέχισε. Λοιπόν, η Μενεγάκη εννοείται ότι θα μ' άρεσε. Να κάνει τι, πάλι σου όκευτη σαν την Κορδά, κάτι άλλο. Όχι, όχι. Δεν τους βάζουμε όλους να κάνουν. Επιλογές ναι, σου δίνω. Ναι. Τελειώσαμε με αυτούς λοιπόν. Ησυχάσαμε. Δεν θάψαμε κανέναν. Τι δεν θάψαμε. Δεν θάψαμε κανέναν. Πες ποιος θα σας θάψω κανένα. Τι να σου ρωτήσω, πάλι για την Καραβάτο. Όλοι σε ρωτάνε την Καραβάτο, ας πούμε, δεν θέλω, βαριέμαι. Κι εγώ βαριέμαι. Και νομίζω και εκείνη βαριέται να μιλάμε πια μαζί για εκείνη. Εννοείται, δηλαδή έλεος, μερικά πράγματα πρέπει να τελειώνουν. Έτσι δεν είναι. Και κακώς ξεκίνησαν. Την Πεκατόρα τι την πήρες τώρα εκεί πέρα για κάνει το... Ναι, επισέβαλες και το φέρετρο εδώ και αυτά. Χέστηκε, το είδα. Κανονικά χέστηκε. Δεν ήταν πλάκα. Εννοείται. Την πήρα αγκαλιά και χτύπαγε. Θα την έβαζα να κάνει πρωινό. Σωστό και αυτό. Δεν σ' αρέσει η Σινατσάκη που μου αρέσει εμένα. Γιατί σ' αρέσει η Σινατσάκη. Η Σινατσάκη έχει κάτι. Τι σου έχει δείξει και σ' αρέσει. Το όμορφο και σεμνό. Εκεί πέρα που έπαιζε. Είναι όμορφη. Είναι όμορφη πολύ. Έτσι τη βρίσκω. Mm-hmm. Όταν ήταν από πίσω στο Dance with the Stars, mm-hmm. είχε και μια πουτανιά. Με την καλή έννοια το λέω. Δηλαδή ήταν τσαχπίνα, έπαιζε. Σου τώρα δεν μ' αρέσει. Μ' αρέσει πιο πολύ μάλλον από ό,τι τώρα. Δηλαδή από πίσω στο Dance with the Stars έκανε μια βαβούρα ρε παιδάκι μου. Είχε κάτι, του ξύπναγε. Είδες τι είπες πριν για την αλήθεια. Ναι. Νομίζω ότι δεν έχει βγάλει την αλήθεια της. Όταν θα τη βγάλει, μπορεί να είναι καλή. Για να το γυρίσω λίγο τώρα στο τέτοιο.
Είχε πει σε μια συνέντευξη την ιστορία με τον πατέρα, ο οποίο έπινε και μπλα 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 μπλα. Δεν γούσταλε, έφευγε και επειδή ήταν έτσι και αισθανόσουν ότι ήταν. Ναι, εγώ πια το έχω αφομοιώσει καλά. Αυτό δεν έχω πρόβλημα. Αυτό λέω. Αλλά πέρασα πάρα πολύ δύσκολα. Και κατάλαβα. Ένα πατέρα που ήταν μεθυσμένο, αισθάνεσαι να σου μια Ρωπή έκφραση που είπε στον εμετό και τον εμετό πάνω μου. Μια έκφραση που αμούμινε όπω την είπε. Εκείνο που λέω, μια στιγμή όμω αισθάνθηκε ένοχη. Ναι. Ότι σαν να τον αδίκησε. Τι εννοεί ακριβώ. Ξέρει τι. Ένας αλκοολικός είναι άρρωστος. Ναι. Όταν είσαι μικρό παιδί δεν το καταλαβαίνεις. Ναι. Τον θεωρείς ένοχο για όλα. Δεν του δίνεις την αγκαλιά σου. Δεν την ανοίγεις για να μπει μέσα, να του πεις αγαπώ. Δεν του είπα ποτέ ότι τον αγαπώ. Ενώ τον αγαπούσα. Ναι, μπορούσε όμως να το πεις έτσι πως ήταν. Όχι. Όμως, όταν είμαστε παιδιά, δεν βλέπουμε την άλλη πλευρά του καθρέφτη, την ψυχή του. Καταλαβαίνεις. Ναι, και σε αυτή είχε πολύ μεγάλη δύναμη. Δηλαδή, όταν ήταν ξεμέθιστος. Μπορούσες να του πεις τότε τα πάντα. Δεν ήθελα να του τα πω. Είχα θυμό. Αυτό. Είναι αυτό είναι. Είπα. Οπότε αισθάνεσαι να του δώσεις καμιά αγκαλιά παραπάνω. Μπορεί και να τον. Πολλές αγκαλιές δεν του δώσα. Δηλαδή θυμάμαι πάντα, επειδή νοσηλεύτηκε και σε ψυχιατρική κλινική και γενικότερα ήταν πολύ δύσκολες. Όταν πήγαινα φοιτήτρια εκεί και του πήγαινα, ρε παιδί μου, αυτό που λέω, γιατί το αγαπημένο του γλυκό ήταν ο μπακλαβάς και του πήγαινα αυτό τον μπακλαβά. Τον έτρωγε όλο, γιατί μέσα από τον μπακλαβά μου έδειχνα την αγάπη του, ενώ δεν έτρωγε, ήταν πολύ αδύνατος. Όλο αυτό λοιπόν, εγώ τότε δεν είχα τη δύναμη να το δω καλά. Εννοείται. Έτσι. Ποιο παιδί θα το έβλεπε. Ναι, εντάξει, και όταν μεγάλωσα όμως, δεν ήμουν πια παιδί, ήμουν 18-19 τότε. Ναι, γιατί είπες ότι ούτε καν έκλαψες, ούτε καν φόρες μαύρα, ούτε καν. Άσπρα φόρες. Φόρες άσπρα. Πέρασες από τη διαδικασία ψυχανάλυσης και τέτοια. 10 χρόνια. Εσύ το ζόρι, όταν πήγες εκεί, ας πούμε, το ζόρι που ήθελες να διώξεις από πάνω, ποιο ήταν κατά βάση? Δεν είχα καλή σχέση με τους άντρες. Δηλαδή τους δεν ήθελα. Δεν ήθελες. Δεν είχα καλή σχέση, ρε παιδί μου. Ναι. Δεν είχα. Ήσουν δηλαδή στραβή. Πολύ στραβωμένη. Μόλις τον έβλεπα, ξέρεις, όλο αυτό μαζί. Έπρεπε να αλλάξω τον τρόπο που σκεφτόμουν. Είχες θυμό. Είχα. Να αλλάξω την καθημερινότητά μου, να τα αλλάξω όλα. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Πλάκα μου κάνεις. Όταν όμως σιγά σιγά τα άλλαξα, μπήκε φως στη ζωή μου γενικότερα. Επειδή ξεκίνησες την κουβέντα και λες πιο πολύ μου στραβωμένη με τους άντρες και δεν τα έβρισκα. Και επειδή πριν είπαμε για τον πατέρα, τελικά οι γυναίκες κουβαλάτε αυτό το. Ό,τι σας κάτσε με τον πατέρα, ότι όλοι οι άντρες π.χ. σκεφτόσουν κάπου είναι μαλάκες στο βάθος. Το σκεφτόμουν, αλλά δεν είναι αλήθεια. Οπότε για να σε κρατάει ο άντρας τόσο καιρό, μάλλον. Εντάξει, κάτι λάθος κάνω. Όχι, κάτι σωστό κάνεις. Δηλαδή ο άνθρωπος δεν έχει πηδήξει, δεν έχει φύγει, δεν έχει πάει στα βουνά. Όχι. Όταν λες ότι η κόρη σου που είναι πόσο, 3, πόσο είναι? Η κόρη μου είναι 24 και 3, 27 μηνών. Άργησε να την κάνω. 27, ναι, άρα 2,5 ας πούμε. 2,5 ας πούμε. 2 και κάτι. Δεν ξέρω, θες να πεις συνέχεια ότι είσαι μεγάλη, δεν μου κάνεις. Ναι μωρέ, μικρή είμαι. Όχι, λίγο είσαι. Μπορώ να πω εμείς είσαμε τη Μενεγάκη, είσαμε τη Βανδύ, είσαμε την Κοκκίνου, λέμε. Γιατί όχι, εκεί κοντά είσαι. Βέβαια, αυτή την ηλικία σου είπα. Μα, 26 και τα αφήνω, 28 είναι η Ναταλία. Τόσο είμαι η Ελένη. Ναι. Τεκνό, εσύ σαν την Ναταλία τίποτα δεν αυτό με θύμισες. Δεν σου λέω. Άσε που στο downtown τα εξώφυλλα δεν υπήρχαν αυτά. Σε παρακαλώ πάρα. Έλα τώρα αγάπη μου. Σε έτσι παρακαλώ, κάνω κι εγώ εξώφυλλο. Κάνε ένα περιοδικό να βγω. Τώρα πάει τώρα, τέρμα. Το κλείσα από το μαγαζί. Όποιος θέλει να δει, να πάει, ας πούμε, να τραβάει μόνο στις φωτογραφίες και μου τις στέλνει. Και τις βγάζω στο νέο που έβγαλα, το iPad, το περιοδικό. Πολύ ωραίο περιοδικό. Το δες. Το cool. Καταπληκτικό. Thank you. Πιστεύω ότι καλό θα είναι αυτό. Είναι η νέα πρόταση και την έκανε πάλι. Δεν μου λες το ένδυτο, δηλαδή δεν βαριέσαι κάθε μέρα να γράφεις, να φτώνεις, να επιμιλήσεις. Δεν γράφω κάθε μέρα, δεν με παρακολουθείς. Ασχολείσαι όμως. Δεν πηγαίνω πολύ συχνά. Α, δεν πας και συχνά. Μωρέ, έχω και άλλα πράγματα να κάνω. Όπως τη σχολή, την μπουτίκ. Άκου να δεις τώρα, έχει μια μπουτίκ. Στην οποία μπορούν να πάνε νέα παιδιά ή καλή ώρα, λίγο μεγαλύτερα, να μάθουν πώς γυρίζεται μια εκπομπή, πώς γίνεται μια εκπομπή, πώς οργανώνεται μια εκπομπή, πώς γίνεσαι παρουσιαστής, πώς δεν γίνεσαι παρουσιαστής. Πώς δεν θα γίνεις ποτέ. Ή πώς δεν θα γίνεις ποτέ. Εννοείται. Και το έχω να το πω. Ωραίο είναι αυτό, πας εκεί. Μα μόνο εκεί πάω. Στο βιβλίο που έχεις γράψει, ο πιο δύσκολος δρόμος είναι αλήθεια ή είναι και λίγο παραμύθια, με την έννοια θέλω να πω, έχεις κάνει μυθοπλασία γύρω από αυτήν την παρουσιάστρια, την τέτοια που αυτό που και μετά χάθηκε και δεν ξέρω τι. 80-20. 80 αλήθεια, 20 παραμύθια. Και προφανώς η άνοδος και η πτώση είναι τυχαίο πρόσωπο. Σου χωσού μία με αυτό που ζητάς σήμερα, πονηρά με το μαντάκι του για αριστερό. Μου το κλείσε, δείξε το από κοντά, κάνε το πάλι.
Δεν πει το μάτι. Η άνοδος και η πτώση. Κανονικά. Λοιπόν, εγώ επειδή δεν θέλω να γίνω κακό με όλου του ανθρώπου τηλεόραση, εδώ πέρα θέλω να ευχαριστήσω τη Ζήνα Κουτσουνή που ήταν μαζί μα σήμερα το βράδυ. Και εγώ για να έχω δύο κανάλια να μπορώ να πάω. Δεν το συνεχίζω. Ευχαριστώ.